Κυρίες και κύριοι, να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, δηλαδή στο σοκ που προκαλούν οι εικόνες βίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου οι φοιτητές καταγγέλουν όργιο αυθαιρεσίας από τους αστυνομικούς. Ένας νεαρός δέχθηκε χειροβομβίδα κρότου λάμψη στο κεφάλι όταν τα ΜΑΤ συγκρούστηκαν με ομάδα φοιτητών που διαμαρτύρονταν για την παρουσία της αστυνομίας στο Πανεπιστήμιο. Ο 20χρονος κοιτόταν αιμόφυρτος, κυρίες και κύριοι, στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με απώλεια ακοής και κάκωση στο πρόσωπο. Σύμφωνα δε με το ρεπορτάζ, οι γιατροί δεν γνωρίζουν αν η βλάβη στην ακοή του είναι προσωρινή ή αν θα είναι μόνιμη. Η ελληνική αστυνομία πάντως σε ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει ιδιότητα τον νεαρό και αναφέρει ότι υπήρξε τραυματισμός ενός αστυνομικού. Το επεισόδιο, όπως είναι λογικό, έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση, ενώ ο φοιτητικός κόσμος βρίσκεται σε αναβρασμό. Και ενώ, κυρίες και κύριοι, η τριτοβάθμια εκπαίδευση θυμίζει καζάνι που βράζει, η κυβέρνηση βρήκε σήμερα την ημέρα προκειμένου να παρουσιάσει ένα νέο νόμο πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Πάμε στην αίθουσα ειδήσεων και στον συνάδελφο, τον Ιάσονα Σχοινά Παπαδόπουλο, ο οποίος και έχει όλο το ρεπορτάζ από το χώρο της τριτοβάθμιας. Καλησπέρα, Ιάσονα. Καλησπέρα, Γιώργο. Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Αυτή φαίνεται να είναι η στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση. Να ξεκινήσουμε από την κατάσταση υγείας του παιδιού. Ο φοιτητής έχει υποστεί κάκος στο πρόσωπο από κλωτσιά και, όπως προανέφερες, έχασε προσωρινά την ακοή του λόγω κρότου λάμψης. Το απόγευμα υπήρξε μαζικότατη διαδήλωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από φοιτητικούς συλλόγους, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τελευταίας ώρας, πριν από λίγη ώρα υπήρξαν και κάποια μικροεπισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Τώρα, μέσα σε αυτές τις συνθήκες και σε αυτό το πλαίσιο που εκ των πραγμάτων η φοιτητική κοινότητα είναι ένα καζάνι που βράζει, να υπενθυμίσουμε ότι και την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξαν και φοιτητικές εκλογές, όπου γκρεμίστηκε επί ουσίας η πρωτοκαθεδρία της κυβερνητικής παράταξης, της Δάπνου Δουφουκού. Σήμερα η κυβέρνηση ανακοίνωσε έναν νέο νόμο πλαίσιο, ο οποίος θα τεθεί σε διαβούλευση το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τον νέο νόμο πλαίσιο της Νίκης Κεραμέως, προβλέπεται ότι το Πανεπιστήμιο, τουλάχιστον αυτά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, θα διοικείται από Συμβούλιο Διοίκησης. Ο Πρίτανης θα λογοδοτεί σε αυτό και όχι στο Πρίτανικο Συμβούλιο, ενώ θα υπάρξει και εκτελεστικός διευθυντής τύπου μάνατζερ. Επί της ουσίας μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο το οποίο η λειτουργία προσομοιάζει περισσότερο σε επιχείρηση παρά σε δημόσιο οργανισμό με αυτοδιοίκητο. Επιπλέον, θα δημιουργηθούν βιομηχανικά διδακτορικά, έτσι ονομάζονται, συνεργασίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις, με ιδιωτικές επιχειρήσεις. Βλέπουμε πώς εισχωρεί επί της ουσίας ο ιδιωτικός παράγοντας στον χώρο των πανεπιστήμιων περισσότερο. Παράλληλα, επανέρχονται τα ΤΕΗ με μορφή τριετούς φοίτησης, ενώ προτείνεται κατάργηση επί της ουσίας των φοιτητικών εκλογών όπως τις γνωρίζαμε μέχρι σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, καθώς το Υπουργείο Παιδείας προτείνει φοιτητικές εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Το ογκοδέστατο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει πάνω από 340 άρθρα, θα τεθεί σε διαβούλευση το επόμενο διάστημα και φυσικά για άλλη μια φορά αναμένεται το πολιτικό θερμόμετρο να ανέβει στο κόκκινο, ενώ να προσθέσουμε ότι οι φοιτητές ήδη έχουν μπει στον χώρο των κινητοποιήσεων. Για να δούμε λοιπόν αν θα επιβεβαιωθεί και τώρα ότι κάθε νέος νόμος πλαίσιο αποτελεί καύσιμη ύλη για την πολιτική αντιπαράθεση. Εδώ θα είμαστε να το δούμε. Η Άσονα Σχοινά Παπαδόπουλο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ.